Το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που πλήττει την καρδιά του κράτους δικαίου στη χώρα, που πλήττει τη δημοκρατία και εκθέτει τη χώρα παγκόσμια. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες αποκαλύπτεται ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει μετατραπεί σε ένα παρακρατικό μηχανισμό. Με επίσημα στοιχεία πια στις αρχικές αποδεδειγμένα επισυνδέσεις αποδείχθηκε ότι παρακολουθούνταν για 8 μήνες ο Υπουργός Ενέργειας τότε, κύριος Χατζηδάκης, και για 2 χρόνια η ηγεσία του στρατεύματος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ως θεσμικά υπεύθυνος για την ΕΕΠ, γιατί την είχε υπό τη χρέωσή του, είναι ή συνένοχος ή άσχετος ή ενορχιστρωτής ή βλάξ. Και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να παραμένει πρωθυπουργός της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε χθες την πρόταση μομφής, η οποία ξεκίνησε να συζητάται στη Βουλή και θα συζητηθεί με άχρη αύριο το απόγευμα. Βεβαίως, στις πρώτες τοποθετήσεις των μελών της κυβέρνησης παρακολουθήσαμε ότι πετάξανε την μπάλα στην εξέδρα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δεν τοποθετήθηκε καθόλου επί του θέματος των υποκλοπών. Επίσης, παρακολουθούμε ότι έχει ξεκινήσει μια ενορχιστρωμένη από την κυβέρνηση επίθεση στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον δικαστή κύριο Ράμο, η οποία είναι μια επίθεση και ανίκεια, αλλά και εντελώς εξωθεσμική. Η κυβέρνηση είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως, τον τελικό λόγο τον έχει ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα πρέπει το συντομότερο δυνατό, με την ψήφο του, να βάλει τέλος σε ένα καθεστώς παρακρατικό, το οποίο βιάζει την ελληνική δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι θα αποφύγει τη συζήτηση μέχρι τέλους. Νομίζω ότι θα έρθει και θα τοποθετηθεί. Θα είναι πολύ μεγάλο εξωθεσμικό θεσμικό ατόπιμα το να μην έρθει στη Βουλή. Πιστεύω ότι θα έρθει και η τοποθέτησή του θα είναι η γνωστή. Δηλαδή θα πετάει την μπάλα στην εξέδρα και θα προσπαθεί να προκαλέσει φθηνούς αντιπερισπασμούς ώστε να θολώνει τα νερά και οι πολίτες να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται. Όμως είναι τόσο μεγάλο το σκάνδαλο που όσο προσπάθεια και να κάνουν δεν μπορούν να αποφύγουν τις ευθύνες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, αν γινότανε, όχι αυτό, ένα μέρος αυτού, να παρακολουθούνται δηλαδή υπουργοί, η ηγεσία του στρατεύματος, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, δεν υπήρχε περίπτωση να στεκότανε καμία κυβέρνηση ούτε μία μέρα. Τα ίδια τα μέλη της κυβέρνησης θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει την πτώση της, όχι η αντιπολίτευση.